Γεια χαρά σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βγήκε στο Tour Canal ο δικηγόρος των ειδικών φρουρών να μας πει τι συνέβη πραγματικά. Φαντάσου τώρα, στο Sky, που όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στο Sky, μέχρι και οι δημοσιογράφοι απόρρισαν. Με τις απαντήσεις που έδινε, δηλαδή ακούγανε από τα αυτή, κοιτάγανε τις σημειώσεις, λέει, τι λέει αυτός. Εγώ ένα έχω να πω. Να βγάλουν στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των ειδικών φρουρών. Να ξέρουμε ποιοι είναι. Γιατί δεν τα βγάζουνε. Πάμε να δούμε τι συνέβη στην εκπομπή του Sky. Να σας πέσουν τα μαλλιά. Καθίστε, περιορίστε την οργή σας, κλασικά, έτσι. Αφήστε το κινητό μακριά, μην το κρατάτε και σας πέσει. Πάμε να δούμε τι είπα. Δεν αντέδρασε, δεν εξωτερήκευσε καμία εναντίωσή της για την πράξη που έλαβε μέρος εκείνη την ημέρα, λανθασμένα εντός του κτηρίου της αστυνομίας και εντός της ώρας που ήταν δηλαδή, στην υπηρεσία η αστυνομική. Το μόνο λάθος, κύριο Ζορμπά, ήταν το μέρος που επελέγει, ότι ήταν αστυνομικό τμήμα. Αυτό μας κατά λέτε. Τη θέση του εντολέα μου, ναι, δεν υπάρχει εμφανώς βιασμός. Δεν αντέδρασε από φόβο, κύριε Ζορμπά, έτσι λέει η ίδια. Αυτό προκύπτει ότι η κατάθεσή της. Δεν αντέδρασε από φόβο. Έτσι λέει η ίδια. Καθίστε, κύριε Ζορμπά, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, γιατί εδώ θα μπερδευτούμε τώρα, για να μην πω άλλη λέξη. Δηλαδή, πάει μια γυναίκα, την παίρνουν δύο αστυνομικοί, την πάνε στα υπόγεια του αστυνομικού τμήματος, τα κάνει όλα με τη θέλησή της. Και στη συνέχεια πάει και τους καταγγείλει για βιασμό και συλλαμβάνονται. Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά μαζί, για να το καταλάβω. Όπως είπε και ο συνάδελφός σας, ο κ. Σακελάρης, ναι. Υπάρχουν και καταθέτει ίδια κάποια περιστατικά αυτοτραυματισμού και κάποια θέματα που έχει τέλος πάντων με την υγεία της, τα οποία δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω και θα διερευνηθούν τα κίνητρά της από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μία κυρία η οποία καταγγέλει ένα βιασμό, σίγουρα πρέπει να εναντιωθεί και να εξωτερικεύσει αυτή τη μη επιθυμία της για την περαιτέρω συνέχιση. Είτε με καλώντας βοήθεια, είτε φωνάζοντας, είτε προκαλώντας τους κάποιες σωματικές βλάβες, είτε αποθώντας τους οτιδήποτε. Ωραία. Μπήκαν σε ένα δωμάτιο και θέλω να ακουστεί αυτό, το οποίο ήταν ανοιχτή η πόρτα, ήταν προσβάσιμο εκείνη τη στιγμή προς κάθε αστυνομικό. Και αυτό το δωμάτιο συνορεύει, είναι μεσοτυχία με το δωμάτιο της ενδοοικογενειακής βίας που βρίσκεται στο ισόγειο. Δεν ακούστηκε τίποτα και μάλιστα η καταγγέλουσα μετά από λίγη ώρα από το περιστατικό έστειλε μήνυμα στον έναν από τους δύο αστυνομικούς και του εξήγησε, μάλλον δεν του εξήγησε, του εξέφρασε την ανησυχία της, μήπως και την κακοχαρακτηρίσει, γιατί το λέει αυτό, ο βιαστής. Ωραία, και μετά γιατί τους καταγγέλει, απαντήστε μας. Ναι. Μετά πήγε και στο γιατρό της όμως, κύριε Ζορμπά. Αυτό το κίνητρο μάλλον το ξέρω, έχω καταλάβει για ποιο λόγο.